Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κοντός ψαλμός, μετά από αρκετές εκπομπές στο στούντιο, γιατί μέχρι τώρα τα περισσότερα γυρίσματα γίνανε σε διαφορετικούς εξωτερικούς χώρους με κάποιους περισσότερους καλεσμένους. Αυτή τη φορά στο στούντιο ο τέος βουλευτής, ο πρώην δήμαρχος, ο Μιχάλης Οταμήλος, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι άλλο την πολιτική επικαιρότητα. Την πολιτική επικαιρότητα, μιας και ο κύριος Οταμήλος, αν μη τι άλλο, θα καταφέρνει στις αναλύσεις άριστα, θα έλεγα, μιας και μέχρι και ποσοστά μπορεί να μας δώσει και το πώς θα πάνε οι εκλογές. Καλησπέρα σας, κύριε Οταμήλο. Καλησπέρα, Χρήστο, και στους τηλεθεατές του TV10. Είναι γεγονός ότι είμαστε σε φάση ζυμώσεων και εξελίξεων που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας. Να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε πώς πάει η κυβέρνηση καταρχήν. Σήμερα έχουμε ξανά συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο ζήτημα γύρω από αυτό. Αλλά και συνολικά, πού πάει η χώρα, πού πάμε δηλαδή. Γιατί είναι ένα θέμα. Από την μια πλευρά έχουμε τους κυβερνώντες οι οποίοι λένε: Να, παιδιά, βγήκαμε τα μνημόνια, πάμε μια χαρά ως χώρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία η Νέα Δημοκρατία λέει: Ποια μνημόνια βγήκατε, ένα δις και αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε ως δόση, γιατί ήδη άρχισε να ξεφεύγουμε από τα προαπαιτούμενα και τον προϋπολογισμό. Εντάξει, θα αποφύγω να πω τα γενικά, γιατί λίγο πολύ όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν διαμορφώσει μια άποψη από αυτά που ακούνε στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, και λίγο πολύ ένα καλό που έκανε η κρίση είναι ότι αναγκάστηκαν όλοι οι Έλληνες να ενημερωθούν για πολλά θέματα και κυρίως για τα οικονομικά και για τα εθνικά. Τώρα κάθε πρωί, ξέρετε, στις τηλεοράσεις μαθαίνουμε και τι γίνεται στην Τουρκία κάθε μέρα. Να αυτό μετάδοση. Είναι επίσης. Λοιπόν, μέχρι και την Τουρκία έχουμε μάθει τι συμβαίνει. Θα πω το εξής, ότι είναι δεδομένο ότι δεν έχουμε βγει από το μνημόνιο. Μπορεί να έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια από την κυβέρνηση να πείσει ένα κομμάτι της κοινωνίας ότι τελείωσαν οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει και πλέον μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον μόνοι μας, όμως η σκληρή πραγματικότητα μας προσγειώνει συνεχώς και τους κυβερνητικούς παράγοντες. Πρώτον, δεν έχουμε βγει από το capital control. Υπάρχουν capital control. Ένας που έχει χρήματα μέσα στην τράπεζα δεν μπορεί να τα πάρει. Τι πιο απλό. Ένας που θέλει να κάνει μια εισαγωγή από το εξωτερικό πρέπει να πάρει έγκριση από την τράπεζα να κάνει την εξαγωγή και την εξαγωγή του συναλλάγματος. Ύστερα, θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάποιες πολιτικές, να κάνει ας πούμε τις 120 δόσεις για την εφορία που το ακούω από πέρυσι. Και είναι ντροπή δηλαδή να λέμε από πέρυσι ότι θα κάνουμε 120 δόσεις για όσους χρωστούν στην εφορία για να τους βοηθήσουμε να ανταποκριθούν και να ενταχθούν πάλι στην οικονομική ζωή της χώρας έχοντας φορολογική ενημερότητα, και οι ξένοι το απορρίπτουν. Θέλουν να πάρουν ένα δισεκατομμύριο λεφτά δικά μας που πληρώθηκαν για πανωτόκια, να τα πάρουμε πίσω, να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα και να επιστραφούν πίσω για όλα αυτά που χρωστάει το κράτος, ΦΠΑ και δεν μας τα δίνουν. Άρα πού έχουμε βγει? Για το παραμικρό πάλι δίνουμε εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε βγει από τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα και θέλω να είμαι, ας το πούμε. Αλλά εγώ θα πω ότι μερίδιο ευθύνης φέρουν όλοι εδώ που φτάσαμε. Χρήστο, πολύ... μέχρι το 22, επειδή ήμασταν μέσα στη Βουλή που ψηφίσαμε τα μνημόνια. Η δέσμευση της χώρας και με το μεσοπρόθεσμο είναι μέχρι το 2021 να έχει πλεονάσματα, και μετά το 2021 που θα πέσει το 3,5% το υπερπλεώνασμα και θα γίνει 2%, τότε μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Τι έχουμε δεσμευτεί δηλαδή, με λίγα λόγια? Να έχουμε πλεώνασμα 3,5%, το οποίο 3,5% επί τα 180 δισεκατομμύρια που είναι το ΕΠ, είναι τα 6 δις οι τόκοι που δίνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, τι μας είπαν οι ξένοι? Δεν μας ενδιαφέρει πότε θα μας δώσετε τα λεφτά που μας χρωστάτε, αλλά κάθε χρόνο θα δίνετε τους τόκους. Ναι, αλλά είχε μια λογική αυτό, να προκύψει αυτό το πλεόνασμα την ανάπτυξη. Ναι. Και όχι από την φορολόγηση, την υπερφορολόγηση των επιχειρηματιών, ακόμα και των πολιτών. Ναι, αλλά τους ξένους δεν τους νοιάζει ακριβώς. Σου λέει, κάνει ό,τι θες εδώ μέσα, εγώ θέλω να μου βάλεις το 3,5%. Και μετά το 2021, εφόσον έχεις μπει στην ανάπτυξη και έχεις μια ανάπτυξη 2% τουλάχιστον, τότε θα μας δίνεις το 2%. Γιατί σου λέει θα αναπτυχθεί η οικονομία, άρα λοιπόν με το 2% θα τα αποκρίνει. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα και στην επόμενη κυβέρνηση και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη θα είναι πάλι σε μνημόνια.
και λέμε ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές και όσο πιο γρήγορα αλλάξει σελίδα η κυβέρνηση, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να πνεύσει ένας νέος άνεμος τουλάχιστον στον τομέα της ανάπτυξης. Γιατί να σας στηρίξει ο άλλος, σου λέει αφού μνημόνια θα έχουμε και μια νέα δημοκρατία, αν πας μείνουμε με τους ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά είμαστε, επιδόματα παίρνουμε. Ποιος ο λόγος? Πρόσεξε όμως, η χώρα είναι βαλτωμένη, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, ούτε θα υπάρξει καμία βελτίωση. Απλώς με κάποια, με ένα κουμπαρά που μας έφτιαξαν εμάς τώρα, περίπου 20 δις, που είναι για να πληρωθούν τα τοκοχρεωλήσια τα επόμενα 2-3 χρόνια, έχουμε αυτό το κουμπαρά και κινούμαστε. Όμως η αγορά δεν βελτιώνεται, η ανεργία δεν μειώνεται, είναι ακόμα στο 18%. Πώς θα προωθηθεί η ανάπτυξη και πώς θα απαλλαχθούν από τα δεινά οι Έλληνες πολίτες, εάν δεν μειωθούν οι φόροι? Εμείς τι λέμε, και το είπαμε από την πρώτη στιγμή, πρέπει να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στους πολίτες κατά 5 μονάδες. Το 29% που έχει σήμερα στον ελεύθερο επαγγελματία να γίνει 24% και το 26% που είναι στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους να γίνει 22%. Και με στόχο να πάει στο 20%, να μειωθεί 30% το ένφια, άρα λοιπόν να γλιτώσει κάθε οικογένεια από ένα χιλιάρικο, δυο χιλιάρικα, τρία χιλιάρικα, πέντε χιλιάρικα. Και με αυτά τα χρήματα να κάνει κάτι, να πληρώσει το δάνειο στην τράπεζα, να πληρώσει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Σύνοτι το διάστημα αυτό, να σας πω και κάτι άλλο, Χριστό. Όταν το 2014 έφυγε ο Σαμαράς από την εξουσία, τον Ιανουάριο του 2015 δηλαδή, τότε οι Έλληνες χρωστούσαν στην εφορία 80 δισεκατομμύρια. Σήμερα έφτασαν 103-105. Άρα τι σημαίνει? Ότι στα 4 χρόνια αυτά δεν βελτιώθηκε τίποτε και κάθε χρόνο χρωστάμε ακόμη και περισσότερο. Περίπου 1 δισεκατομμύριο το μήνα νέα χρέη μπαίνουν στα ταμεία και στο τέλος. Δεν πάει αυτή η ιστορία. Έτσι. Και επιπλέον να πω και κάτι άλλο. Ο λόγος που εμείς ζητάμε να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζει τώρα είναι διότι οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και οι ξένοι επιχειρηματίες που μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα δεν έχουν εμπιστοσύνη την κυβέρνηση αυτή. Έτσι, μια κυβέρνηση που έχει ιδεοληψίες και που έχει... Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ βλέπω ότι η Αμερική είναι μια χαρά στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Ότι οι Γερμανοί μια χαρά στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Ότι όλοι οι Ευρωπαίοι λένε τι ωραίες είναι. Στηρίζουν την κυβέρνηση. Μας κάνει όλα τα χατήρια γιατί το αλλάξουμε και να φέρουμε τον Κυριάκο. Ναι, αλλά δεν είδα κανένα Αμερικάνο να φέρει τα λεφτά του εδώ στην Ελλάδα. Δεν είδα αμερικάνικα δολάρια να έρχονται να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Ποιος Αμερικάνος ήρθε? Εδώ φεύγουν και οι τελευταίες εταιρείες. Φεύγουν οι πολυεθνικές. Είδατε εσείς, μας αγαπάνε και μας χτυπάνε την πλάτη γιατί τους κάνουμε τα γούστα και τα φατήρια. Διότι μας έβαλαν τα δυο πόδια σε ένα παππούσι και πίεσαν τον Τσίπρα και δέχτηκε τη συμφωνία με τον Πρεσπών που, που άλλες προϋποθέσεις δεν τα το δεχόμασταν. Έτσι, προχωράει σε συμβιβασμούς με την Αλβανία, προχωράει σε μυστικές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις με την Τουρκία. Άρα είναι ο άνθρωπος που θα πάμε και στα είναι ο delivery που λέμε boy. Θα πάμε και στα εθνικά θέματα. Μπορεί να είναι delivery boy, αλλά εγώ βλέπω ότι έχουν delivery boy. Ναι, θέλουν αλλά... και δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανατρέψει. Αν και δημοσκοπικά φαίνεται πως το έχει ανατρέψει και οδεύει προς την νίκη με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλάμε πάντα. Πότε βλέπετε ότι θα γίνουν εκλογές? Εντάξει, ανεξαρτήτως μερικές φορές εμείς οι νεοδημοκράτες μπερδευόμαστε. Μπερδεύουμε το αυτό που θέλουμε με αυτό που θέλει ο Τσίπρας. Εμείς θέλαμε... Χτες. Θέλαμε τον χειμώνα, θέλαμε τον Ιανουάριο, θέλαμε τον Πάσχα, θέλαμε τον Απρίλιο, θέλαμε τον Μάιο μαζί με τις άλλες ευρωεκλογές. Είναι όμως κάποιοι λόγοι οι οποίοι άμα το δούμε αντικειμενικά, οι οποίοι για τον Τσίπρα είναι πολύ σημαντικοί να εξαντλήσει τη θητεία. Ποιοι είναι οι λόγοι που βλέπω εγώ σαν ταμήλος έτσι ναι. Τώρα. Οι λόγοι που είναι και οδηγούν το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο τέλος είναι αρκετοί. Πρώτος λόγος, να έχει χρόνο να ξεχαστεί το μακεδονικό. Ναι. Να μεσολαβήσουν οι ευρωεκλογές, να εκτονωθεί εκεί η όποια αντίδραση των πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού για το μακεδονικό. Να βάλω μια παρένθεση λίγο εδώ πέρα. Ναι, να μεσολαβήσει το καλοκαίρι και να πάμε στο φθινόπωρο να ξεχαστεί λίγο η κατάσταση. Το θέμα του μακεδονικού θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Αλλά όσον αφορά το θέμα των ευρωεκλογών, ας μην ξεχνάμε τι έπαθε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έπαθε μεγάλο πατατράκ στις εκλογές, στις ευρωεκλογές του 2014. Δεν τον νοιάζει. Και φοβούμενος μετά μην πάθει
μεγαλύτερο κάζο στις εθνικές εκλογές, άρχισε ένα πακέτο παροχών και αυτό το πακέτο παροχών που ουσιαστικά ήταν που του στήχησε. Εντάξει. Τα ζήσαμε μας εκεί, δεν είναι. Ναι, δεν είναι το, γι' αυτό ήσασταν βουλευτής, τα ζήσατε. Εντάξει, αλλά να πω ποια λογή είναι. Ο ένας είναι λόγος να ξεχαστεί το μακεδονικό γιατί θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό ήδη συμβάλλει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύουν ότι το καλοκαίρι θα έχουν πάλι τουριστική ανάπτυξη, θα μειωθεί η ανεργία και θα παρουσιαστεί μια βελτίωση οικονομική. Επίσης έχουν και τα κομματικά τους ενδιαφέροντα, που σημαίνει ότι θέλουν από τον 1η Ιουλίου και μετά να ορίσουν επίτροπο αυτοί, σαν κυβέρνηση, στη θέση του Αβραμόπουλου. Θέλουν να αλλάξουν τον τραπεζίτη, τον Στουρνάρα, και να βάλουν δικό τους έμπιστο πρόσωπο που θα είναι για άλλα 5 χρόνια. Αλλά αυτά αλλάζουν το καλοκαίρι, έτσι. Αυτά όλα αλλάζουν μέσα στον Ιούλιο. Και αναλαμβάνουν όλες οι νέες από την 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε δηλαδή μπαίνουν τα νέα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά έχουν τη θητεία των ευρωεκλογών. Μετά τις ευρωεκλογές αλλάζουν όλοι οι επίτροποι, αλλάζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες, αλλάζουν τα όργανα αυτά. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να έχει δικούς του ανθρώπους και στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή και στην Τράπεζα και ούτω καθεξής. Επίσης εκκρεμεί και είναι σε συζήτηση με τους θεσμούς η τοποθέτηση 55 γενικών γραμματέων με θητεία 4 χρόνων ή 5 χρόνων στα γενική γραμματεία του Υπουργείου με θητεία που μας έχει υποχρεώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε και είναι ανεξάρτητη. Και είναι ανεξάρτητη αυτή και με θητεία 5 χρόνων. Είναι στη φάση της διαβούλευσης και αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια. Πριν επίσης είναι και οι διοικητές των νοσοκομείων. Είναι η πιθανή ανανέωση της θητείας των διοικητών του νοσοκομείου μετά τις ευρωεκλογές. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για ένα κρατικό μηχανισμό. Που πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στη λογική και δημιουργεί το στρατό μέσα στο κράτος. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή σου λέει θα χάσουμε που θα χάσουμε. Τουλάχιστον να αφήσουμε μέσα στο κράτος ανθρώπους στελέχη μας τα οποία και να δυσκολέψουν το Μητσοτάκη μετέπειτα και να μας βοηθήσουν για να επανέλθουμε κάποια στιγμή. Και ένα άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι εάν ο Τσίπρας αντέξει μέχρι τον Οκτώβριο και αναλάβει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή με συμμάχους ή χωρίς συμμάχους τον Οκτώβριο, θα έχει λιγότερο χρόνο μέχρι την προεδρική εκλογή να φτάσει που είναι το Μάρτιο μήνα του 20. Άρα θα έχει μόνο 5-6 μήνες για να μπορέσει να... Φοβάστε μήπως τελικά γίνει η Νέα Δημοκρατία παρένθεση. Εγώ φοβάμαι τώρα... ότι όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει παρένθεση, γιατί και με απλή αναλογική να γίνουν εκλογές πάλι θα κερδίσει. Θα αλλάξουμε τον νόμο και θα τον επαναφέρουμε πάλι σε μια ενισχυμένη αναλογική, ίσως όχι το συν 50 αλλά ίσως συν 30, συν 40. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβερνήσεις και όχι να έχουμε ακυβερνησία. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα οδηγηθεί η χώρα σε περιπέτειες και σε μια πιθανή αστάθεια που θα οδηγήσει καθυστέρηση στην οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά δίνουν χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ να οργανωθεί και να προσπαθήσει να κερδίσει όσο πιο πολλά μπορεί από τη θητεία του στην κυβέρνηση. Μιας και μιλάμε για τον εκλογικό νόμο, πάμε λίγο στο ψηφοδέλτιο. Τι λένε πληροφορίες θα ισχύσει ποσοστό 40% και στις εθνικές εκλογές για τις γυναίκες? Εγώ νομίζω ότι το 40% το έχει δεχθεί η Νέα Δημοκρατία και θα ισχύσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις εθνικές. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για πόσες γυναίκες πλέον? Για δύο γυναίκες. Για δύο τουλάχιστον στα τρίκαλα, έτσι. Άρα... Κοιτάξτε, ο Δήμος, ο νομός βγάζει 4 βουλευτές. Ναι. Και με το συν 50% έχει 6 υποψηφίους. Άρα επί των 4 βουλευτών το 40% είναι 1,62 δηλαδή. Ναι. Δεν πάει επί των εκλεγωμένων. Δηλαδή το 40% μετράει στις έδρες του νομού. Πόσες έδρες έχεις? 4 έδρες έχει νομός. Θες 1,6, πάνω από 1,6. Άρα θες δύο γυναίκες. Άρα θες δύο γυναίκες σε κάθε ψηφοδέλτιο. Να έχεις, ναι. Οπότε τότε περιορίζεται αρκετά το ζήτημα των ανδρών, τη συμμετοχή των ανδρών στο ψηφοδέλτιο. Μιχάλης Σταμήλος θα είναι υποψήφιος. Εντάξει, εμείς όλα τα παλιά στελέχη που έχουμε δώσει τη ζωή μας, ας το πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις θέσεις που μας έχει τοποθετήσει και μας έχει προκρίνει το κόμμα, είμαστε διάθεση του εκάστοτε πρόεδρου. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι είχα στηρίξει, ο μόνος που είχα στηρίξει τον Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα. Ναι. Και είχα την τιμή να είμαι ο άνθρωπος που με πήρε το βράδυ της Κυριακής της 21ης Σεπτεμβρίου που χάσαμε τις εκλογές επί Μημαράκη, που με πήρε το βράδυ τηλέφωνο να μου πει τι άποψη έχω για αυτόν και αν θα τον στήριζα εφόσον κατέβαινε.
Και θέλω να πάει καλά το κόμμα. Είμαστε στη διάθεση του Προέδρου. Εγώ εντάξει, είναι πιστεύω πολύ ότι είναι νωρίς ακόμη, διότι έχω πει πολλές φορές, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν στα διάφορα ενημερωτικά μέσα του νομού, ναι, που γράφουν διάφορες αρλούμπες, τον Ιανουάριο θα βγουν υποψήφιοι, τον Φεβρουάριο θα βγουν, και το έχω πει και θέλω όταν λέω κάτι να με ακούν και αυτοί που τα γράφουν όλα αυτά, γιατί είμαστε 3-4 άτομα στα Τρίκαλα που έχουμε μεγάλη εμπειρία και μεγάλη επαφή με τον κόσμο. Δεν μπορεί να βγάλει καμιά σύνθεση ψηφοδελτίων, ειδικά στην επαρχία, ο πρόεδρος του κόμματος, όταν δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές. Διότι ανάλογα πότε θα γίνουν εκλογές, αλλάζουν και οι δυνατότητες που έχει να βάλει πρόσωπα μέσα. Άλλες δυνατότητες έχει να κάνει σύνθεση ψηφοδελτίου ο Μητσοτάκης, εάν γίνουν εκλογές όλες μαζί τον Μάιο. Ναι. Μαζί, περιφερειακές, δημοτικές, ευρωεκλογές. Είναι ζήτημα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Και άλλο μπορεί να γίνει να γίνουν τον φθινόπωρο. Και σε ονοματολογία. Ακριβώς. Σαφέστατα, άμα γίνουν τον φθινόπωρο, είναι γνωστό. Έχει περισσότερες δυνατότητες. Ότι για παράδειγμα ο Χρήστος Μιχαλάκης που είναι από τα ατού της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ πιθανόν. Θα είμαι, τον Οκτώβριο θα είμαι μέσα. Ξέρω, θα διεκδικήσει. Θέλει να είναι ο μέσα. Ο Αναγνωστόπουλος ήδη θα προσπαθήσει να διεκδικήσει από τώρα, γιατί ο Γραστός δεν θα είναι μέσα. Ναι, δεν θα είναι ο Βασίλης, γιατί δεν μπορεί να γίνει διευθυντής της νευροχειρουργικής εκεί στο Πανεπιστημιακό και δεν μπορεί να είναι και περιφερειακός και διευθυντής και να εγκαταλείψει την επιστήμη και το επάγγελμα. Έτσι, οπότε αυτό αυτομάτως αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι ο κάθε πρόεδρος που έχει τη λίστα των στελεχών σε κάθε νομό, δηλαδή για τα Τρίκαλα παράδειγμα, έχουν τη λίστα. Ποιους έχουμε στα Τρίκαλα, έχουν περάσει από συνεντεύξεις. Έχουν αξιολογηθεί διάφορα στελέχη, υπάρχει πλήρης καταγραφή της δραστηριότητας του καθενός. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν εκλογές και αυτό θα μαθευτεί ένα μήνα πρώτων εκλογών περίπου, είναι εύκολο για τον Μητσοτάκη μαζί με, τους δύο αντιπρόεδρους του κόμματος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Αυγενάκη. Δεν θα εγκρίνεις όμως τότε. Θα μαζί με τον Αυγενάκη και μαζί και με τον Γραμματέα Οργανωτικού να καθίσουν κάτω και να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν. Είσαι μέσα, θέλεις, δεν είναι και να κλείσει το θέμα. Υπάρχει όμως, Μιχάλη, υπάρχει η άλλη άποψη που λέει ότι αν αυτό γίνει ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 μήνα πριν τις εκλογές, ανάλογα με το πότε θα τις εξεκύλει η κυβέρνηση. Γιατί ο Τσίπρας έχει το μαχαίρι και το επόμενο για το θέμα των εκλογών, για το θέμα του χρόνου των εκλογών. Υπάρχει η άλλη άποψη που λέει ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να κλείσουν οι πληγές που θα ανοίξει με την επιλογή κάποιου προσώπου. Δεν υπάρχουν πληγές γιατί δεν υπάρχει καμία υπόσχεση. Πληγές υπάρχουν όταν έχει δοθεί μια υπόσχεση σε κάποιον. Και τώρα πώς θα υπάρχουν τώρα. Και δεν θα είναι. Υπάρχουν πρώην συναδελφοί που τρέχουν στα χωριά, έχουν οργώσει όλο τον κόσμο. Ναι, ο καθένας τρέχει. Κάνει προεκλογικό αγώνα. Τώρα μόνο του Μιχάλη Ταμίλου βλέπω εγώ θέλω εδώ για να είμαι ειλικρινής. Ο καθένας τρέχει και για να καταγράφει την παρουσία του και να μετρέει τη δυναμική του. Καλά κάνει και τρέχει. Γιατί δεν μπορεί ένας να καθίσει. Ένας που ενδιαφέρεται να κατηβεί δεν μπορεί να μείνει αδρανής. Πώς θα εκτιμηθεί η συμπεριφορά του και η παρέμβασή του στην κοινωνία. Καλά κάνουν όσοι ενδιαφέρονται και τρέχουν. Ναι. Και βγαίνουν και έχουν παρουσία και υποστηρίζουν το κόμμα. Όλα αυτά καταγράφονται, σας λέω ειλικρινά. Και πάλι, εμείς είμαστε στη διάθεση του Προέδρου και πάλι θα πούμε την άποψή μας. Και ακόμη αν δεν συμμετέχουμε, θα πούμε ποιοι πρέπει να κατεβούν, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Όπως ερωτηθήκαμε και για τους δημάρχους που μπήκαν στο νομό Τρικάλων και για όλα τα θέματα που τρέχουν στο Πάμε, τα τοπικές αυτοδιοίκησης θα τα ανοίξουμε στο επόμενο μέρος εκπομπής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά σας. Κοντός Ψαλμός με τον κύριο Μιχάλη Ταμίλου σήμερα κοντά σας. Κοντός Ψαλμός, δεύτερο μέρος εκπομπής. Καλεσμένος μας ο Μιχάλης Ταμίλου. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Γνωστός από το Πανελλήνιο. Και αφού κλείσαμε αυτό το κομμάτι της εθνικής πολιτικής, αν και δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο με τα εθνικά ζητήματα, τα οποία κάποια στιγμή θα βρούμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε και αυτά, σχεδόν ανοίξαμε το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και από άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε από το Δήμο Τρικαίων. Στηρίζεται. Όπως στηρίζεται και στις περασμένες εκλογές, αντιχτά τον σημερινό δήμαρχο, τον Δημήτρη του Παπαστεργίου. Πώς βλέπετε να πάνε τα πράγματα αυτή τη φορά για τον Δημήτρη του Παπαστεργίου? Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσω από το γεγονός ότι πλέον αυτές οι εκλογές γίνονται με ένα νέο νόμο, τον Κλεισθένη, ο οποίος
δημιουργεί μια νέα, ας το πούμε, συνθήκη διοίκησης των Δήμων με την απλή αναλογική που εισάγει. Μέχρι σήμερα, όποιος έβγαινε δήμαρχος είχε το 60% του αριθμού των συμβούλων κάθε Δήμου. Δηλαδή, στα Τρίκαλα, από τους 45 δημοτικούς συμβούλους, είχε η πλειοψηφία τους 27 και οι αντιπολίτευση τους 18. Τώρα πλέον, η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει θα έχει ανάλογα με το ποσοστό που θα πάρει την πρώτη Κυριακή. Άρα λοιπόν, εάν ένας δεν πάρει το 50%, αν ένας υποψήφιος δήμαρχος δεν πάρει το 50%, δεν θα μπορεί να διοικήσει αυτόνομα το Δήμο την επομένη τον που θα αναλάβει. Αυτό στη Νέα Δημοκρατία έχετε διαχωρίσει θέσεις και είπατε με το που θα βγείτε θα το αλλάξετε. Ναι, όμως λέγαμε ότι με το που θα βγούμε να το αλλάξουμε εάν γινόταν εκλογές πριν τις τέτοιες. Ήδη τώρα με την παράταση των εκλογών προηγούνται οι δημοτικές εκλογές και περιφερειακές, που σημαίνει ότι εφόσον εκλεγούν αυτές οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω τις εκλογές και το σύστημα εκλογές. Άρα λοιπόν οι νέες δημοτικές αρχές και η περιφέρεια. Πρέπει ο δήμαρχος που θα βγει να έχει την πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο για να μπορεί να διοικεί. Αλλιώς είναι υποχρεωμένος να κάνει σύνθεση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μοιράζοντας αξιώματα και στους συμβούλους της αντιπολίτευσης. Άρα δηλαδή, αφήνεται ανοιχτό, αφήνεται με αλφαγιώτα, έτσι, ναι. Ότι ανοιχτό το ενδεχόμενο της εμπλοκής κάτω τραπέζι, της συνεννόησης, όλα αυτά. Είναι σίγουρο αυτό ότι θα γίνει. Ναι. Επομένως λέω εγώ λοιπόν ότι για όλους τους Δήμους θα πρέπει ή δυνατόν μπαίνουν θέματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλοι οι δήμαρχοι υποψήφοι, οι νυν δήμαρχοι που διεκδικούν, λένε εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Γιατί το βάζουν αυτό και ο Μαράβας και ο Παπαστεργίου και στην Καλαμπάκα λένε εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Για να τονίσουν ότι θέλουμε να μας εκλέξετε από την πρώτη Κυριακή για να μπορούμε να διοικούμε το Δήμο με αυτονομία και να μην κάνουμε παζάρια με τμήματα ή παρατάξεις αντιπολίτευσης. Στα Τρίκαλα πιστεύω ότι είναι κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη Κυριακή ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Όχι διότι δεν υπάρχουν, ας το πούμε, ελλείψεις στην διοίκηση του Δήμου αυτά τα 4 χρόνια. Θα το συζητήσουμε αυτό. Προφανώς υπάρχουν και μεγάλες επιτυχίες, υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις. Αλλά και γιατί το πολιτικό πλαίσιο που υπάρχει στο Δήμο Τρικάλων όπως διαμορφώνεται τον ευνοεί, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον κυβερνητικός υποψήφιος. Η κυβέρνηση, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουμε να στηρίζει, να κατεβάσει συνδυασμό. Στηρίζει, αφού συμφώνησε με τον κύριο Κρεμίδα. Συμφώνησε με τον κύριο Κρεμίδα, λένε, αλλά εγώ δεν είδα κάποια ονόματα να ανακοινώσει ο κύριος Κρεμίδας που να είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Και με όλη αυτή, αυτή την ιστορία μεταξύ τη σύγκρουση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, κινήματος αλλαγής, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη, ας το πούμε, συνεργασία να υπάρχει και σε τοπικό επίπεδο. Yeah. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση σήμερα που μπορούσε να διεκδικήσει το Δήμο δεν κατεβάζει υποψήφιο. Ούτε εδώ στα Τρίκαλα, ούτε στην Καλαμπάκα, ούτε στην Πύλη, ούτε στη Φαρκαδόνα. Επειδή γνωρίζετε πρόσωπα και καταστάσεις, πιστεύετε ότι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τον κύριο Παπαστεργίου? Ναι, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό το 35% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, τις βουλευτικές του 2015. Δεν είναι όλοι αριστεροί, είναι και άνθρωποι από που παλιότερα ψήφιζαν και άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή, είναι πολύ πιθανό. Ως αφετηρία και ως βάση έχετε τις εθνικές εκλογές σε ποσοστά ή έχετε τις περασμένες εκλογές αυτοδιοίκηση? Δηλαδή θέλω να πω, παράδειγμα, ο Λάπας περασμένες εκλογές πήρε ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Ναι, γιατί ο Παπαθανασίου πήρε 10%. Όπου ήταν υποστηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πάρα πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και στήριξαν το Λάπα. Έτσι, λόγω συμμετοχής διαφώνων στη Λιγόν. Όμως εγώ παίρνω αφετηρία μετέπειτα το 2015 έχουμε μια νεότερη καταγραφή των εκλογών, τότε που έγινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καταγράφηκαν κάποια ποσοστά στα Τρίκαλα. Πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 34%. Λοιπόν, αυτό το 34% που δεν είναι όλοι αριστεροί αυτοί, μπορεί εφόσον δεν κατεβαίνει υποψήφιος κομματικός από το ΣΥΡΙΖΑ να μοιραστούν παντού. Θα πάνε και στον Καϊκή, θα πάνε και στον Παπαστεργίο, θα πάνε και στον Κρομίδα Ορσμίν, θα πάνε και σε οποιοδήποτε άλλο. Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτή τη δύναμη στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είχε ποτέ. Εγώ δηλαδή δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι το 35% που είχε θα μοιραστεί.
Άρα λοιπόν ναι, αυτοί που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ. Το 35 θα μοιραστεί το 10. Δηλαδή οι υπολογισμοί από την άλλη πλευρά γίνονται με βάση το 10% του Παπαθανασίου και όχι με βάση το 35% του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι κάθε τετραετία ανανιώνει το κοινό που ψηφίζει. Είναι άλλοι κάθε φορά, αλλάζουν, άλλοι μπαίνουν καινούργιες γενιές ψηφοφόρων. Κάθε χρόνο μπαίνει μια ηλικία μέσα. Ορισμένοι αποβιώνουν και φεύγουν. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλη ανανέωση στο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν υπάρχει, υπάρχει μεγάλη πόλωση που να έχουμε δηλαδή σύγκρουση κυβέρνηση-αντιπολίτευση στο Δήμο Τρικάλων και στους Δήμους του Νομού Τρικάλων. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πιθανόν στην Αθήνα και σε άλλους Δήμους να υπάρχει σύγκρουση σε πολιτικό επίπεδο και να παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα. Στα Τρίκαλα δεν έχει πολιτική διάσταση, πιστεύεις? Δεν έχει. Δεν έχει πολιτική διάσταση. Δεν έχει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει όμως με το κοινάλο που για παράδειγμα κατεβάζει, στηρίζει. Αν θέλει υποψήφιο τον Κρεμμύδα. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία με το κοινάλο δεν είναι σε φάση σύγκρουσης. Άρα αυτοδιοικητικά προφανώς υπάρχουν επιλογές διαφορετικές στο συνδυασμό του κ. Κρεμμύδα και τον πρώην συνδυασμό του κ. Βλάπα. Ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να κρίνει εντελώς αυτοδιοικητικά χωρίς να λάβει υπόψη τι γίνεται στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι ευνοείται ο Παπαστεργίου και μπορεί και πρέπει να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή για να έχει μια αυτοδυναμία έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη διοίκηση του Δήμου για μια δεύτερη τετραετία απρόσκοπτα χωρίς συναλλαγές πάνω ή κάτω από το τραπέζι. Ναι, πολλοί λένε όμως, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, θα έχει φτάσει στα αυτιά σας ότι ο Ταμίλος στηρίζει τον κύριο Παπαστεργίου με τόσο πάθος και τόση θέρμη γιατί κάνει δουλειά μαζί του. Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ θέλω να δηλώσω υπεύθυνα ότι πρώτον δεν είμαι εργολάβος, έτσι, δεν έχω ούτε πτυχία ούτε εργολήπτης είμαι. Έλειπα από το επάγγελμα από το 2002 που βγήκα δήμαρχος μέχρι το 2015 που γύρισα από βουλευτής, είχα διακόψει εντελώς κάθε επαγγελματική σχέση. Τώρα που ξεκίνησαμε πάλι κάνω μόνο μελέτες ιδιωτικές και μόνο, δεν έχω καμία σχέση. Εγώ αυτό που με κάνει και στηρίζουμε τον Παπαστεργίου ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, ήθελα να χάσει ο Λάπας οπωσδήποτε το 2014, διότι ως δήμαρχος των Τρικάλων τότε μου έκανε μαύρη τη ζωή, ενώ ήμουν βουλευτής και ήξερε ότι δεν θα ξανακατεβώ δήμαρχος, παραπέμποντας για ανύπαρκτους λόγους συνεχώς με καταγγελίες, με μηνύσεις, με σκοπό να με φτύρει και με φτύρει πραγματικά στη Βουλή. Είχα πάνω από 20 άρσεις ασυλίας. Ήρθαν πάνω από 20-30 υποθέσεις στη Βουλή να παραπεμφθώ για ασήμαντα πράγματα, στα οποία όλα θωώθηκα. Άρα λοιπόν για μένα ήταν θέμα γοήτρου να χάσει ο Λάπας. Και έκανα τα πάντα, δώσαμε όλο το συνδυασμό που είχαμε και όλα τα στιγμή για να χάσει ο Λάπας. Και πάλι επειδή ο Λάπας ξανακατεβαίνει και επειδή πάλι ο Λάπας ξανακατεβαίνει με τον Κρομίδα, έχω κάθε λόγο πολιτικό, προσωπικό, να θέλω να χάσει πάλι ο Κρομίδας. Μα δηλαδή ο αντίπαλός σας είναι ο Λάπας πλέον. Όχι, μα είναι ένας τέλεχος της τρικαλινής κοινωνίας που δημιουργήσε ο λαός. Που ναι, είναι αλλά όμως ένας, ο Λάπας βγαίνει και λέει ότι εγώ. Ένας αντιπαθητικός άνθρωπος. Πάει τελείως. Ήρθα και σημάζεψα τα οικονομικά του. Δεν σημάζεψε τίποτα. Έτσι. Εγώ ως βουλευτής έτρεξα επειδή υπήρχε αυτό το δίθεν χρέος και έδωσα από το μνημόνιο με το Στυλιανίδη τον υπουργό 9 εκατομμύρια στο Δήμο Τρικαίων επί Λάπα και 4 εκατομμύρια επί Παπαστεργίου. Δεν παρέλαβε κανένα μεγαλύτερο χρέος, δεν πλήρωσε τίποτα ο Λάπας. Απλώς δεν έκανε κανένα έργο και τα λεφτά που έπαιρνε πλήρωσε. Και να πω και κάτι άλλο, Χριστό. Ξέρεις ότι από το 2011 και μετά μειώθηκαν οι μισθοί των υπαλλήλων του Δήμου κατά 35%. Η μισθοδοσία του Δήμου μειώθηκε στο ίμιση. Όλοι οι υπάλληλοι δεν κόπηκαν οι μισθοί. Δεν κόπηκαν οι ασφαλιστικές οφειλές που είχαν χρωστούν. Δηλαδή τον ίδιο μισθό έπαιρναν οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Μέχρι το 2010 το ίδιο παίρνουν τώρα. Άρα λοιπόν, εγώ θα στηρίξω τον Παπαστεργίου και για λόγους ιδεολογικούς, κομματικούς και για λόγους προσωπικούς, γιατί πάλι στους αντίπαλους συνδυασμούς είναι πρόσωπα τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στα Τρίκαλα παρά μόνο μια γκρίνια και μια εσωστρέφεια. Πάμε λίγο τώρα. Σήμερα είχαμε μια άλλη έτσι. Η είδηση που έσκασε είναι αυτή της πιθανής συνεργασίας του επίσης πρώην αντιπάλους του Γιώργου του Σπαθή μαζί με τον Γιώργο τον Μητσούλη και τον Αλέκο τον Πονεμουρόπουλο, τον συνεργάτη σου. Ναι. Του παρελθόν. Εντάξει, δεν το έμαθα κι εγώ αυτό. Πώς βλέπεις όλη αυτή την κίνηση τώρα? Κοιτάξτε, είναι
γνωστό ότι ο Σπαθής ανακοίνωσε εδώ και δύο μήνες ότι θα κατέλθει στις εκλογές. Και μάλιστα στο Μουσείο Τσιτσάνη έκανε και μια μάζοξη στελεχών προκειμένου να κάνει συνδυασμό. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει προχωρήσει ή όχι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο για τον κύριο Σπαθή να κατεβάσει αυτόνομο συνδυασμό δικό του με αξιώσεις για να διεκδικήσει κάτι. Πέραν τις εκλογές του ως Δημοτικού Συμβούλου. Το να βάλουμε 50 άτομα που λέει το ελάχιστο ο νόμος για να βγει, να πάρουμε το 3% για να βγούμε Δημοτική Σύμβουλη είναι σχετικά εύκολο για τον κύριο Σπαθή το να εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο. Το να κατεβάσει συνδυασμό με αξιώσεις, να καταγράψει μια δύναμη για να είναι υπολογίσιμη δύναμη τη μετέπειτα ημέρα, το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια σύμπτυξη δυνάμεων του συνδυασμού του Γιώργου του Μητσούλη που φαίνεται ότι θέλει να ακολουθήσει πάλι ατομική πορεία, συνεπικουρούμενος και από τον Αλέκο Πολυμερόπουλο, ίσως και από κάποιους άλλους, και να συμπράξει και ο κύριος Σπαθής προκειμένου να κάνουν ένα σχήμα το οποίο να διεκδικήσει με αξιώσεις ένα ικανοποιητικό ποσοστό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει όμως αυτομάτως ότι θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι και από τον δήμαρχο του σημερινό, έτσι. Εντάξει, γιατί είναι, στην Νέα Δημοκρατία. Και ο Αλέξανδρος Πολυμερόπουλος και ο Γιώργος Μητσούλης είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Πάρει ένα κομμάτι. Επίσης, ο κύριος Παπαστεργίου έχει τις έρηδες του και αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν θα ήθελαν να τον στηρίξουν. Και δεν είναι τυχαίο το ότι μέχρι και πριν κάμπος ο καιρό έπαιζε το όνομα του Χρήστου Μιχαλάκη για το Δήμο Τρικαίων. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα σήμερα ότι ο κύριος Χατζηγιάκης αποχωρεί, δεν κατέρχεται, έκανε δήλωση. Το έχει μέρος το τελευταίο. Σήμερα ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου και λέει ότι θα στηρίξει το Παπαστεργίο. Ναι, ο κύριος Χατζηγιάκης έχει πάρει 5,5% και ο κύριος Μητσούλης 3,5%. Άρα θεωρώ ότι από την φανερή υποστήριξη του Δημήτρη του Χατζηγιάκη και γενικά της οικογένειας Χατζηγιάκη προς τον Παπαστεργίο, ο Παπαστεργίου βγαίνει κερδισμένος. Πώς την ερμηνεύεται αυτή, κύριε Μιχάλη? Εγώ πιστεύω ότι... σε αυτή τη σύμπραξη των δύο τζακιών που μέχρι προχθές βγάζαν μαχαίρια, σκοτωνόταν μεταξύ τους. Κοιτάξτε, ο Δημήτρης Χατζηγιάκης έκανε μια προσπάθεια σε μια, ας το πούμε, κακή συγκυρία για αυτόν. Ναι. Όταν δηλαδή ήταν εκτός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ο αδερφός του Σωτήρης Χατζηγιάκης. Υπόθηκαν πολλά πράγματα όμως τότε, έτσι. Ήταν και σκληρή αντιπολίτευση του Δημήτρη Χατζηγιάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπόθηκαν πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπόρεσε. Η Νέα Δημοκρατία ήθελε και να πάρει το Δήμο ξανά στα Τρίκαλα, στήριξη του Παπαστεργίου με όλες τις δυνάμεις, ανεξαρτήτως της διαφωνίας του κ. Χατζηγιάκη τότε. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην προηγούμενη εκλογή οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψηφίσαν Παπαστεργίου ήταν περίπου 10%. 5,5% ο Χατζηγιάκης και 4% ο Μητσούλης, 9,5%. Αυτό το 10%. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι πολύ λιγότεροι, άρα θα έχει λιγότερες απώλειες. Αλλά έχουμε και το σπίτι του Τσιγάρα, μου κατέβει. Αν καταφέρα. Δεν ξέρω αν θα κατεβεί ο σπίτι του Τσιγάρα, δεν ξέρω αν απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία ο Τσιγάρας. Διότι ήταν στη Δάκη. Σε μου εκπομπή βγήκε και δήλωση. Αλλά και... δήλωσε όμως κάτι πατριωτικά, μηνύματα, κάτι τα πράγματα. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να κάνει συνδυασμό ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με το Δήμο. Φαντάζομαι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα να κάνει συνδυασμό. Πόσο μάλλον ένας μεμονωμένος υποψήφιος που δεν έχει οντότητα περιφερειακή σε όλο το Δήμο να κατεβεί. Είπαμε ότι το να κατεβάσω 50 άτομα για να βγω εγώ μόνο σύμβουλος δεν λέει τίποτα και με 1.500 ψήφους βγαίνεις. Δηλαδή στα Τρίκαλα με 2,2% δηλαδή που ισοδυναμεί περίπου με 1.400 ψηφοδέλτια, αν μαζευτούν 60 άτομα να μαζεύουν 1.400 ψηφοδέλτια βγάζει έναν σύμβολο. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα όμως αυτομάτως σημαίνει ότι κατακαιρματίζεται λόγω της απλής αναλογικής. Ναι. Κατακαιρματίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, από την άλλη πλευρά πάλι μην ξεχνάμε ότι και πάρα πολλοί άλλοι που δεν θέλουν να σούμε τον Παπαστεργίο. Ναι. Που τώρα θα πάνε στον Τσιγάρα, θα μπορούσαν να πάνε στον αντίπαλο, ναι, τον Κρεμμύδα. Άρα λοιπόν δεν χάνει μόνο Χάνουν κι άλλοι. Μπορεί να χάσει ο Μητσούλης, μπορεί να χάσει ο οποιοσδήποτε κατεβεί. Εν πάση περιπτώσει, να πω κάτι όμως ότι είναι ευχάριστο που στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά εγώ η ιδεολογία μου είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι για την πόλη μας πρέπει να ενδιαφερόμαστε και να συμμετέχουμε στις διαδικασίες όσο πιο πολλοί από τους πολίτες έχουν τον χρόνο και μπορούν να ασχοληθούν. Γιατί
βελτιώνουμε την καθημερινή ζωή μας στην πόλη και την, και την πόλη που θα βρουν οι επόμενες γενιές. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, τα βουλευτικά, τα κομματικά και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να είσαι πολύ εξειδικευμένος και πολύ έμπειρος κομματικά για να ασχοληθείς, για να πας να γίνεις βουλευτής ή να γίνεις ακόμη και περιφερειακός. Αλλά στα της πόλης όμως μπορεί να λύσεις τα προβλήματα της πόλης, λες. Το 40% των γενικών και εδώ μεγάλο πρόβλημα όμως, έτσι. Είναι μεγάλο θέμα, αλλά και την άλλη φορά ήταν 30%, θυμίζω. Ήδη όλοι οι συνδυασμοί είχαν 30%. Επομένως τώρα είναι το 40% όμως επί των εκλεγωμένων, όχι επί των συμμετασχόντων. Δηλαδή, ο κάθε συνδυασμός πρέπει να βάλει, εφόσον έχει ο Δήμος 45 δημοτικούς συμβούλους, το 40% των 45 είναι 18. Πρέπει να βάλει 18 γυναίκες και άλλους 40 περίπου άντρες. Και το ίδιο και στους συνοικισμούς του Δήμου και στα τοπικές. Πώς βλέπετε το θέμα, αν και έχουμε αφήσει μια κίνηση την οποία τους μένουμε τρίκαλα, δεν συζητήσαμε, τους μένουμε τρίκαλα. Ναι. Ξαναμπήκαμε πάλι στη λογική βέβαια του εκλογικού νόμου, ο οποίος ο εκλογικός νόμος ήθελε μάλλον μια εκπομπή από μόνο στον καθισμό του κουβεντιάσματος, να τον αναλύσουμε, να τον καταλάβει ο κόσμος και θα πάει να ψηφίσει χωρίς να καταλάβει τι ψηφίζει, έτσι. Εντάξει, το μένουμε τρίκαλα ήταν μια κίνηση που ξεκίνησε με κάποια όρεξη το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα τελευταία κάπου τους έχουμε χάσει, δεν έχω δει κάποια νεότερη διακίνηση απόψεων και ιδεών. Πιστεύω ότι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ φρενάρισε το θέμα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλη μια πρωτοβουλία για την τοπική αυτοδιοίκηση με άλλον υπεύθυνο, τον Κώστα του Παπά, για τον ομότερο και άλλον. Και είδα ότι και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τριτσέλη και ο κύριος Σιμορέλης, αντέδρασαν στην κίνηση του Μένουμε Τρίκαλα, δηλαδή μια κίνηση έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, δεν ξέρω αν στο τέλος αυτή η κίνηση θα κατέβει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν δηλαδή θα μπορέσει να συγκροτηθεί σαν παράταξη. Πάντως, με τον κύριο Γορίση που μίλησα τελευταία ραδιοφωνικά, είπε ότι και προχωράμε και συνεχίζουμε κανονικά, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω με τίποτα, θα κατέβουμε και όπως είπες ορθά, Μιχάλη, ότι το να πάρει 1.500 ψήφους ένα συνδυασμός από 65 άτομα είναι πολύ εύκολο. Είναι εύκολο, ναι. Άρα δηλαδή, αν πάρει ένα 30 ψήφους ο καθένας να φέρει, είναι 1.600-1.800 ψήφους. Όλα αυτά συνιστούν δηλαδή όμως ένα ζήτημα σε αυτό που είπες πριν. Αν θα παιχτεί από την πρώτη ή δεν θα παιχτεί από την πρώτη Κυριακή. Ναι. Επειδή γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το Δήμο Τρικαίων, γιατί έχεις κάνει εκλογές, έχεις διατελέσει δήμαρχος. Πιστεύεις ότι εάν κατέβουν όλοι αυτοί που είπαμε πριν με αυτές τις προϋποθέσεις, είναι εφικτό το 51%? Σήμερα είναι εφικτό που μιλάμε, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα ποιοι θα κατεβούν. Σήμερα βλέπουμε τον υπάρχοντα δήμαρχο και άλλους δύο συνδυασμούς. Την Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία των Γιώργο τον Καϊκή. Λαϊκή Συσπήρωση. Ναι, Λαϊκή Συσπήρωση και τον κύριο Κρυμμίδα. Δεν έχουμε άλλους συνδυασμούς. Ποιον βλέπεις παράδειγμα? Τώρα θα δούμε μετά. Αν βγουν και άλλοι, τότε θα κρίνουμε. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν οι δυνατότητες να βγει την πρώτη Κυριακή. Θα μιλήσουμε πιο καλά το Πάσχα. Ο Γιώργος ο Καϊκής βλέπει δεύτερο γύρο και βλέπει ότι θα είναι αυτός ο δεύτερο γύρο. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η περίπτωση? Κοιτάξτε, έχουμε ένα παράδειγμα από την Καρδίτσα. Και στην Καρδίτσα και στην Πάτρα. Που ήταν εκεί ο Χρήστος ο Τέγος, ο αείμνηστος. Ο οποίος είχε κάνει ένα άνοιγμα τότε και είχε βάλει κάποιους δημοτικούς συμβούλους υποψήφιους από άλλους χώρους, όχι στενά κουκουέ, οι οποίοι τον είχαν φτάσει να κάνει συνδυασμό και να πάρει 20% την πρώτη φορά και μετά να πάει 28% και να μπει στην εκλογική διαδικασία και να βγει δήμαρχος. Και μάλιστα τότε θυμάμαι που ήμασταν μαζί παράλληλα δήμαρχοι, Τρικάλων και Καρδίτσης, τον είχε στηρίξει και η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια μια σύμπλευση που υπήρχε τότε. Εάν λοιπόν το ΚΚΕ, η παράταξη, κάνει διεύρυνση και βάλει μέσα στη σύνθεσή της στελέχη που είναι και από άλλους χώρους, από το ΠΑΣΟΚ, από αυτούς που είναι στον περίγυρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν το 11% που πήρε την προηγούμενη φορά να το κάνει 15-16-17% και να μειώσει τις δυνατότητες που έχουν οι άλλοι συνδυασμοί. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί, όντως. Μέχρι το Πάσχα θα φανεί. Σε 20 μέρες. Επίσης, ένα σημαντικό, μάλλον σημαντικότατο ρόλο θα έλεγα, παίζουν και οι υποψήφοι σύμβουλοι. Έτσι. Γιατί αυτοί κουβαλάνε τους ψήφους. Δεν είναι μόνο ο δήμαρχος, δεν είναι μόνο επικεφαλής στην κάθε προσπάθεια. Ναι, οι σύμβουλοι παίζουν ρόλο και η προσωπικότητα που έχουν.
ας το πούμε, διεύρυνση του ρόλου τους σε μαζικά στρώματα, σε επαγγελματικές τάξεις. Παίζει ρόλο να έχεις ένα πλήρες ψηφοδέλτιο που πιάνει όλα τα επαγγέλματα και όλες τις γειτονίες. Αυτό λέμε, θα τον αγώνα τον κάνουν τα πρόσωπα. Οι σύμβουλοι θερίζουν. Ο δήμαρχος παίρνει, ο υποψήφιος δήμαρχος το ρίχνει το σπόρο και οι σύμβουλοι θερίζουν τους ψήφους την ημέρα των εκλογών. Άρα λοιπόν, εάν σπαρεί σωστά ο λόγος, δηλαδή ο σπόρος που είναι ο λόγος, το πρόγραμμα, οι εξαγγελίες ενός δημάρχου, τότε οι σύμβουλοι που θα βγουν θα πάνε να μαζέψουν τους καρπούς. Περισσότερο από την εμπειρία σου, περισσότερο ρόλο ο λόγος, το πρόγραμμα, οι εξαγγελίες ενός δημάρχου ή το έργο το οποίο έχει κάνει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ψηφίζει ανάλογα με το τι περιμένει από την επόμενη τετραετία να γίνει από τον δήμαρχο. Δηλαδή, πάντα ο κόσμος προεξοφλεί με ποιο πρόσωπο, με ποιον υποψήφιο θα είναι καλύτερη η ζωή του την επόμενη τετραετία. Είναι πολλοί που έχουν ωφεληθεί την προηγούμενη τετραετία για κάποια έργα και σε ένδειξη ευγνωμοσύνη στηρίζουν έναν δήμαρχο. Είναι πολλοί που από κομματικό καθήκον τον στηρίζουν έχοντας ή μη όφελος. Αλλά αυτή η μάζα που κρίνει το ποιος θα βγει την τελική φάση, ιδίως στη δεύτερη Κυριακή, είναι αυτοί που βλέπουν ότι στον δήμαρχο που θα ψηφίσουν θα βελτιωθεί κάτι στη γειτονιά τους, κάτι στη ζωή τους, κάτι στον περίγυρό τους, κάτι άλλο. Άρα ψηφίζουμε με την προσδοκία της καλύτερης εξυπηρέτησης και της καλύτερης συμπεριφοράς για την επόμενη τετραετία πιο πολύ παρά για το προηγούμενο. Από την εμπειρία σου, και να κλείσουμε με αυτό για να πάμε σε διάλειμμα, από την εμπειρία σου, πόσος είναι ο αέρας, ποσοστιαία σε μονάδες που μπορεί να πάρει ένας δήμαρχος, επειδή είναι δήμαρχος, επειδή έχει. Είναι 10% τουλάχιστον. Ένα 10% τουλάχιστον. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ πήρα την πρώτη φορά που βγήκα δήμαρχος το 2002, 52%, η Νέα Δημοκρατία τότε είχε 36. Πήρα 16% παραπάνω. Δηλαδή, εγώ είχα πάρει την πρώτη φορά που κατέβηκα δήμαρχος το 98, 36%, όσο είχε πάρει περίπου η Νέα Δημοκρατία. 36. Ναι. Τη δεύτερη φορά που είχα δημιουργήσει μια αντιπολίτευση, ένα κλίμα, πήρα συν 16%. Την τρίτη φορά που πήρα 49%, πήρα πάλι 12% παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άρα ο αέρας που κερδίζει το πρόσωπο δήμαρχος είναι πάνω από το ποσοστό του κόμματος που τον στηρίζει, ένα 10 με 15% πολλές φορές. Είδατε και στην Πάτρα που είπατε πιο πριν, ναι, βγήκε δήμαρχος Κουκουέ, που το Κουκουέ στην Πάτρα έχει 12% και αυτός πήρε την πρώτη Κυριακή 28 και την δεύτερη 52. Άρα, προφανώς και το πρόσωπο προσθέτει. Αλλιώς θα έβαζαν τα κόμματα όποιον ήθελαν και δεν θα έψαχναν να βρουν ένα πρόσωπο που προσελκύει την, ναι, συμπάθεια και την εκτίμηση του κόσμου. Εγώ νομίζω ότι ο αέρας που δίνει το πρόσωπο του που ηγείται είναι μεγάλος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά σας και πάλι να συζητήσουμε κυρίως για τα θέματα της περιφέρειας, γιατί δεν, ναι, αγγίξαμε καθόλου περιφέρεια, τι γίνεται, τι δεν γίνεται με τον, ναι, Κώστα τον Αγοραστό, με τον κύριο Τσιλμίγκα και με όλους τους υποψηφίους της περιφέρειας της Αλίας. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, κοντός ψαλμός τελευταίο μέρος εκπομπής. Αφήσαμε απ' έξω τους άλλους δήμους, κύριε, ναι, Μιχαλή. Ναι, θα κάνω μια γρήγορη τοποθέτηση. Λοιπόν, να πούμε λίγο. Δήμος Πύλης. Ξαφνικά έγινε όλη η Νέα Δημοκρατία εκεί. Τι γίνεται? Αυτό είναι το ευχάριστο για εμάς. Κοιτάξτε, στο Δήμο Πύλης πρέπει να πούμε ότι ένα προβάδισμα έχει ο σημερινός δήμαρχος, ο οποίος έχει τον δικό του συνδυασμό και μάλιστα ενισχυμένο. Έχει τη φθορά της εξουσίας, αλλά δεν πάβει όμως να έχει κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του συνδυασμού του και να έχει ενισχυθεί από κάποιους που ήταν με τον Κουφουγάζο. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι ο συνδυασμός του πρώην δημάρχου του Κώστα του Κουφουγάζου, που διαλύθηκε σε δύο μερίδια, ναι, το ένα μερίδιο κατεβαίνει με τον κύριο Τσούτσα, τον Βαλάντη του Τσούτσα, με ένα νέο παιδί εξαίρετο, και το άλλο με τον γιατρό, τον Θοδωρό τον Χίρα. Τώρα, το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό, που εκεί ξεκίνησε νωρίτερα από τους άλλους δήμους, θα το καταλάβουμε περίπου στο Πάσχα. Και εκεί έχουμε μερικές μάχες, έτσι. Ναι, πάντως παραμένει φαβορή για την εκλογή ο Κώστας Μαράβας, γιατί βλέπω ότι διατηρεί
το σύνολο του συνδυασμού του και έχει ενισχυθεί. Τώρα σε ό,τι αφορά την Καλαμπάκα. Εκεί το ζήτημα και το στοίχημα των Περιστέρων είναι αν είναι πρώτος ή δεύτερος γύρος. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πεις από τώρα. Ναι. Και είναι νωρίς γιατί μην ξεχνάμε ότι σε κάθε Δήμο ψηφίζουν και κάποιες χιλιάδες ετεροδημότες. Δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στα Τρίκαλα και στην Πύλη. Μάλιστα. Ειδικά στο Δήμο Πύλης, θα σου πω να ξέρεις Χρήστο ότι το 1/3 των ψηφοφόρων δεν μένουν στο Δήμο Πύλης. Μένουν στην Αθήνα. Μένουν στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα ορεινά χωριά του Δήμου Πινδέων, πέρα από τη Μεσοχώρα, δεν μένουν κανένα στα Τρίκαλα. Μένουν όλοι Αθήνες. Ναι. Έτσι. Μυρόφυλλα, Παυτούρια, αυτά, Ελάφες, Λαφίνα, Αρματολικά είναι εκτός Τρικάλων. Άρα αυτοί. Θα διαμορφώσουν και το τελικό αποτέλεσμα. Οι οποίοι μετά το Πάσχα που θα έρθουν εδώ για Πάσχα θα πάρουν την εικόνα τους και μετά θα έχουν μια εικόνα. Το ίδιο συμβαίνει και στο Δήμο Καλαμπάκας. Χιλιάδες κάτοικοι ορεινών περιοχών του Ασπροποτάμου, του Κλινοβού και των Χασίων δεν μένουν στα Τρίκαλα. Μένουν στα Τρίκαλα. Μην μπερδευόμαστε και κοιτάζουμε να βγάλουμε συμπεράσματα μόνο από την πόλη της Καλαμπάκας. Εκεί τι βλέπεις στο Δήμο Καλαμπάκας. Στο Δήμο Καλαμπάκας πάλι η φαβορή είναι ο Χρήστο Συνάνης, ο οποίος θέλω να πω ότι χωρίς την Πανοκρουσίες και χωρίς πολλά λόγια έκανε σημαντικό έργο και μάλιστα επέτυχε 4-5 θεσμικά ζητήματα να τα λύσει. Πρώτον την αλλαγή του ονόματος, πολύ σημαντικό. Ναι. Δεύτερον έφτιαξε γρήγορα τη γέφυρα της Γιάφας που είχε ένα μεγάλο ατύχημα και έγινε αμέσως το έργο αυτό. Το χρόνο ναι, αλλά ενέργησε. Ναι, αλλά με την παρέμβαση και του Δημάρχου. Έγινε το καρπούτι ο Δήμαρχος. Ναι. Έβαλε δίκτυο, τη μελέτη που κυνηγούσε ο Μπουτίνας και ο Σακελαρίου κατάφερε για την αλλαγή του δικτύου ίδρυσης να την εγκρίνει. Μαζί και με τη δικιά μου συμμετοχή τότε έγιναν επαφές με το αέριο που βάζει το φυσικό αέριο στην Καλαμπάκα, πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία και τον τουρισμό της περιοχής. Δηλαδή έκανε 5-10 πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για την Καλαμπάκα και ο τουρισμός πήγε καλύτερα τα τελευταία 2 χρόνια και οι προοπτικές είναι καλύτερες. Άρα λοιπόν έχει έργο θετικό. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά, αν θα βγει από την πρώτη, αν θα βγει από την δεύτερη, θεωρώ ότι είναι το φαβορί για την εκλογή. Τώρα για το Δήμο Φαρκαντώνας, εκεί βλέπω ότι υπάρχουν δύο πόλοι. Ο σημερινός δήμαρχος, ο κ. Θανάσης Μεριβάκης, που βλέπω και καθημερινά διαβάζω ότι έχει συγκροτήσει και ένα ψηφοδέλτιο με νέα πρόσωπα. Από την άλλη πλευρά, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Γιάννης Σακελαρίου ότι κατεβαίνει με την ενίσχυση της Ιχαλίας. Εδώ έχουμε μια κόντρα που αναβιώνει από παλιά. Θυμάμαι την εποχή του οικονόμου με τον Μεριβάκη. Ναι. Μεταξύ η κόντρα Ιχαλία εναντίον Φαρκαντώνας. Που εν αλλάξει είχε διάφορους νικητές. Μία φορά ο Μεριβάκης κέρδισε, την άλλη φορά έχασε από την Ιχαλία που έβγαλε τον οικονόμου. Ξανακέρδισε η Φαρκαντώνα τώρα με τον Μεριβάκη. Θέλει ρεβάνση η Ιχαλία. Και οι δύο είναι αξιόλογοι. Βλέπεις μια μονομαχία στο δεύτερο γύρο. Μεταξύ Σακελαρίου και τέτοιο. Δεν έχω δει ονόματα από τον Γιάννη του Σακελαρίου, δεν έχω δει κάποια ονόματα του συνδυασμού να κρίνω πόσο ισχυρός είναι ο συνδυασμός. Επειδή όμως τον ξέρω τον Γιάννη Σακελαρίου για την πορεία που έχει διατρέξει. Σαν πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβούλιου, σαν Επιπολάτη Νομαρχιακό, σαν πρώην δήμαρχος Ιχαλίας. Και σαν γιατρός πολλά χρόνια και έτσι. Και πολλοί οφείλουν πολλά στον Γιάννη Σακελαρίου εκεί. Θα κάνει καλό συνδυασμό και θα γίνει ένα ντέρμπι. Για την έκβαση στον ντέρμπι αυτό θα δούμε γύρω στο Πάσχα. Τώρα υπάρχει και μια τρίτη υποψηφιότητα που λένε τον Μιχάλη τον Παγιώτη και μια κυρία. Όχι, υπάρχουν και υπάρχει και από πλευρά του Κενάλ και από πλευρά του Κοκκουέ. Εντάξει, αυτοί δεν νομίζω ότι διεκδικούν την ηγεσία, διεκδικούν μια συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και από ό,τι φαίνεται με τους τόσους συνδυασμούς πάμε στο δεύτερο γύρο σίγουρα. Ναι, εκεί θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό με 5-6 συνδυασμούς στο Δήμο Φαρκαντώνας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα γίνει ένα ντέρμπι το οποίο μπορεί να πάει και στη δεύτερη Κυριακή. Αλλά σας λέω, ό,τι και να πούμε τώρα είναι νωρίς. Γύρω στο Πάσχα, ένα μήνα πριν τις εκλογές, μπορούμε να έχουμε καλύτερη άποψη. Πάμε λίγο, Επιτροχάδη, να δούμε λίγο τα της περιφέρειας. Στην περιφέρεια, τι να δούμε. Ακούω και εσάς. Αυτή τη στιγμή παίζει μπάλα μόνος του ο Αγοραστός. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει αντίπαλος προς το παρόν και να πω και κάτι. Δεν είναι δήμος η περιφέρεια για να βγει ο υποψήφιος ένα μήνα πριν. Ναι. Η Θεσσαλία είναι μια μεγάλη περιφέρεια. Με 750.000 κόσμο, με τόσες χιλιάδες στρέμματα και τόσα 800 χωριά. Υπάρχει το προηγούμενο όμως, βγήκε 1,5 μήνα πριν τις περασμένες εκλογές ο κ. Τσιλμίκας και παραλίγο να πάρει την εκλογή. Αν ήταν ο Χρήστος Μιχαλάκης στα Τρίκαλα και ο Τσιάκος στην Καρδίτσα. Ναι, να πω όμως κάτι. Ποια διαφορά έχει το πριν με το μετά.
Ναι. Τότε όταν πήρε την πρώτη Κυριακή πήρε ο Γοροσός 42,5 και ο Τσιλιμίγκας 17. Ναι. Και συνέπραξε μαζί του για αντιπολιτευτικούς λόγους το, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάρει με τη Διώτη, την Ιερό Διώτη 15%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με τη Χρυσοβελόνη 50%, οι Οικολόγοι, η Χρυσή Αυγή, όλοι ήταν εναντίον του αγοραστού. Ναι. Σήμερα δεν είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία για να συνασπιστούν όλοι εναντίον του. Σήμερα η κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατεβάζει υποψήφιο στη Θεσσαλία. Άρα λοιπόν δεν έχει κάποιον φοβερό αντίπαλο ο αγοραστός σήμερα για να καταλάβουμε ότι μπορεί να χάσει. Εγώ εκτιμώ θα βγει πιο εύκολα από ό,τι βγήκε την προηγούμενη φορά. Και το έχω πει αυτό από το φθινόπωρο, γιατί γνωρίζοντας τι συμβαίνει μέσα και στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και του κινήματος αλλαγής, βλέποντας δηλαδή ότι δεν πρόκειται να συμπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κοινάλ εύκολα σε επίπεδο περιφερειών, από το φθινόπωρο είπα ότι και στο κόμμα μου, στη Νέα Δημοκρατία που μου ζήτησαν να κάνω πρόγνωση, είπα ότι ο αγοραστός θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό από το 52% που πήρε την προηγούμενη φορά. Θέλουν όμως πολύ να έχει πρόβλημα στη Λάρισα και στο Βόλο, στη Μαγνησία δηλαδή. Ναι, την άλλη φορά στη Λάρισα έχει πάρει εκεί 50%. Δεν πήρε 65% που πήρε στα Τρίκαλα. Μάλιστα, πρόβλημα πάντως έχει... η αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς θα το δούμε και πρόβλημα να το κρίνουμε, γιατί Βόλο... δημοσκοπικά, αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα ο κύριος Τσιλιμίγκας, με βάση κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, αν είχε ξεκινήσει από το φθινόπωρο, μάλλον θα... Θα είχε καλύψει ένα έδαφος. Θα είχε καλύψει ένα έδαφος και θα τα έχει. Εγώ βλέπω ότι ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Για... Δεν ξέρω τι κάνουμε με τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Δεν χρειάζεται τόση πολύ περιφερειακή σύμβουλη για κάθε νομό για να βρει ένας υποψήφιος. Όμως δεν μπορεί να πάρει ψήφους ένας υποψήφιος περιφερειάρχης από μια περιοχή σαν τα Τρίκαλα, εάν δεν έχει επισκεφθεί την περιοχή μία και δύο και τρεις φορές. Δηλαδή δεν είναι κορόιδα οι Τρικαλινοί να δουν κάποιον καινούριο που θα έρθει από τη Λάρισα και να πει ψηφίστε με εμένα γιατί... Και δεν... ο αγοραστός όμως με τα χρόνια εξουσίας έχει τις φθορές του, έτσι, να μην ξεχνάμε. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Η μόνη εξουσία που δεν έχει φθορά είναι η περιφέρεια. Γιατί έχει τα έργα και λεφτά. Πρώτον, δεν εισπράττει από τους δημότες χρήματα. Δεν εισπράττει. Η περιφέρεια είναι όργανο που χρησιμοποιεί λεφτά, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους, του κρατικού πρωτοβουλίου, για να κάνει έργα. Τι έργα? Οδοποιίες, αντιπλημμυρικά, περιβαλλοντικά θέματα, αγροτικά. Αναπτυξιακά θα μπορούσε να κάνει. Δεν έχει φθορά. Ίσα ίσα κέρδος έχει. Μια αϊφόρα ανάπτυξη προοπτική στη Θεσσαλία, την οποία. Τα αναπτυξιακά, ξέρετε πολύ καλά ότι τον αναπτυξιακό νόμο και το ΕΣΠΑ τα βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Η περιφέρεια απλώς παραλαμβάνει τις αιτήσεις. Θα μπορούσε να δεν, το κάνει. Δεν ούτε καν αξιολογεί τις επενδύσεις. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα από τους περιφερειάρχες να αξιολογούν επενδυτικά προγράμματα. Όλα δίνονται σε εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι αξιολογούν τις επενδύσεις και όλοι οι καθυστέρηση οφείλεται στην κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά για τον Ομοτρικάλων, ο Μιχαλάκης, ο Μπάρντας, ο Γακόπουλος, ο Μπουτίνας, όλα τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής, ο Αναγνωστόπουλος, ο Κολίτσας, έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο, έχουν παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση έχει γίνει στο νομό Τρικάλων, από λιτανίες, ναι, από πλημμύρες, από πανηγύρια, από χορούς, από εκδηλώσεις, είναι πάντα παρόντες και πρέπει να τους επιβραβεύσουμε για άλλη μια τετραετία. Το θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να αναγνωρίσουμε την προσφορά τους. Μάλιστα. Μιχάλη Ταμίλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σου απόψε στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την άποψη του τέως βουλευτή, πρώην δημάρχου, ο οποίος, αν μη τι άλλο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τοπικά δρόμενα και φαντάζομαι να βγήκατε σφότεροι από αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά την ερχόμενη Πέμπτη και πάλι κοντά σας.